Τι γίνεται με τα ανασφάλιστα οχήματα, έτσι, για να έρθουμε κύριε Λεβεντζοβίτη, να προσγειωθούμε λίγο απότομα, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα. Πότε μας ανεβάζει, πότε μας κατεβάζει, πότε μας κάνει να χαμογελάμε και να ξεχνιόμαστε, πότε να ερχόμαστε αντιμέτωποι όχι με αξιοθαύμαστες καταστάσεις, αλλά με αξιολύπητες καταστάσεις. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ο και αυτό είναι βεβαίω το λυπηρό που δεν μπορεί να πληρώσει για το αυτοκίνητό του. Έρχονται όμως ακόμα πιο τσουχτερά πρόστιμα. Βασικά τα πρόστιμα παραμένουν ίδια γύρω από Τι Που, αλλάζει τότε. Ε, θα σας πω τι άλλαγη έχουμε. Τα πρόστιμα είναι 250 ευρώ για τα ανασφάλιστα δίκυκλα, 500 ευρώ για τα ανασφάλιστα ε, επιβατικά και 1000 ευρώ για τα λεωφορεία για τα φορτηγά. Αυτό υπήρχε και η ποινή της αφαίρεσης του διπλώματος του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες mm -hmm. ή για δύο χρόνια αν υπήρχε εμπλοκή σε ατύχημα. Έχουμε μία τροπολογία η οποία παρεμβαίνει και δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό του οχήματος που συνελήφθη ασφάλιστος ή στον ιδιοκτήτη να πάρουν πίσω το δίπλωμά τους και την άδεια κυκλοφορίας αμέσως ναι. εάν πληρώσουν το πρόστιμο αμέσως και καταθέσουν την απόδειξη πληρωμής του πρόστιμου και ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Mm -hmm. Κάπου λίγο ελαφραίνει τι ποινέ. Και νομίζω πω αυτό δεν είναι σε σωστή κατεύθυνση. Άρα δεν στέλνει τα σωστά ότι μηνύματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έρθουν και περισσότερα έσοδα, γιατί στόχο αυτό είναι. Να έρθουν περισσότερα έσοδα, να πληρώνονται τα πρόστιμα. Κύριε είναι κίνητρο Μποσδούκ... αυτό, ή δεν είναι. Κυρία Μπουζούκου, οι ποινέ, όπω είδαμε πριν και στο άλλο θέμα σα με τη θανάτωση του σκύλου, οι ποινέ λειτουργούν πάντα αποτρεπτικά για την παραβατικότητα. Είναι για να καταπολεμούν την παραβατικότητα. Οι ποινέ και τα πρόστιμα. Όταν τα ελαφρύνουμε τότε σίγουρα στέλνουμε λάθος μήνυμα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι τώρα από τα ανασφάλιστα γεωταχή? Είχαμε πει και πριν από δύο μήνε από αυτήν εδώ την εκπομπή, κύριε Αποστοκό, ότι με, με τι αλλαγέ στον τρόπο εξόφληση των ασφαλιστήριων συμβολέων, όπου τώρα πια δεν ανανεώνονται αυτόματα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, αλλά αντίθετα πρέπει κάποιο να προκαταβάλει το ασφάλισμα για να εκδοθεί το ασφαλιστήριο, θα έχουμε μια αύξηση των ανασφάλιστων. Ήδη αυτή τη στιγμή, κατά εκτιμήσει, υπάρχει μια αύξηση γύρω στο 10% των ασφάλιστων. Και θα συνεχίσει. Γιατί για να θυμίσουμε τώρα και στου τηλεθεατέ, εάν κάποιο λήγει το ασφαλιστήριό του σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, mm -hmm. Πρέπει να έχει καταθέσει τα ασφαλιά. Υπήρχε ο μήνα χάριτος, η περίοδος χάριτος. Mm -hmm. Μάλιστα. Ε, μία εικόνα ευρύτερα από την αγορά των γιώταχοι. Το, το μόνο θετικό έτσι για τους τηλεθεατές είναι ότι τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων είναι σε κατιούσα, βρίσκονται σε πτώση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λεβετσοβίτη.